Κεφάλαιο 12 Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας Λένε ότι ο Θησέας παρακίνησε τους κατοίκους της Αττικής να εγκατασταθούν στην Αθήνα. Τελευταίος βασιλιάς ήταν ο Κόδρος. Μετά από αυτόν κυβέρνησαν οι άριστοι, οι οποίοι για να ησυχάσει ο τόπος από τις διαμαρτυρίες των πολιτών ανέθεσαν στον δράκοντα να καταγράψει τους νόμους. Οι παλιοί κάτοικοι της Αττικής δεν ζούσαν όλοι σε ένα μέρος. Μερικοί κατοικούσαν στις ορεινές περιοχές, ενώ οι περισσότεροι είχαν εγκατασταθεί στις μικρές έφορες πεδιάδες και στην παραλία. Εκείνος που τους παρακίνησε να συγκεντρωθούν και να κατοικήσουν όλοι μαζί ήταν ο ξακουστός βασιλιάς Θησέας. Έτσι άρχισε σιγά σιγά γύρω από την Ακρόπολη να δημιουργείται η Αθήνα. Για να θυμούνται μάλιστα οι Αθηναίοι αυτό το γεγονός γιόρταζαν τα Παναθήναια, την πιο μεγάλη γιορτή τους. Αργότερα οι δωρείς που είχαν εγκατασταθεί στην Πελοπόννησο θέλησαν να καταλάβουν την Αθήνα. Για να είναι μάλιστα πιο σίγουροι ότι θα τα καταφέρουν ρώτησαν το μαντίο των Δελφών. Το μαντίο απάντησε ότι θα πετύχαιναν το σκοπό τους αν δεν σκοτωνόταν ο βασιλιάς της Αθήνας. Μόλις το έμαθε ο βασιλιάς της Αθήνας, ο Κόδρος, ντύθηκε βιαστικά με ρούχα χωρικού και τράβηξε για το στρατόπεδο των Βορειαίων. Εκεί συνάντησε δύο στρατιώτες και τους επιτέθηκε. Αυτοί όμως αμύνθηκαν και κατάφεραν να τον σκοτώσουν. Την άλλη μέρα οι Αθηναίοι ζήτησαν να θάψουν τον νεκρό βασιλιά τους. Τότε οι Δωριείς κατάλαβαν τι λάθος είχαν κάνει. Η Αθήνα όμως είχε σωθεί. Μετά τον Κόδρο, οι Αθηναίοι δεν έκαναν άλλο βασιλιά. Την εξουσία πήραν οι ευγενεί και το πολίτευμα έγινε αριστοκρατικό. Το έδαφος όμως της Αττικής ήταν φτωχό και δεν έφτανε να θρέψει τους κατοίκους. Πολλοί ήταν χρεωμένοι και διαμαρτύρονταν. Στο δικαστήριο που πήγαιναν δεν έβρισκαν δίκιο γιατί οι νόμοι ήταν άγραφοι και οι δικαστές ευγενεί. Για να σταματήσει η αναστάτωση, οι ευγενείς ανέθεσαν στον Δράκοντα να γράψει τους νόμους, το 624 π.Χ. Οι νόμοι όμως του Δράκοντα ήταν τόσο σκληροί που κάποιοι είπαν ότι ήταν γραμμένοι με αίμα. Παράθεμα 1. Ο Φυσέας και ο Συνικισμός ο Θησέας, μετά το θάνατο του πατέρα του, του Αιγαία, έβαλε στο μυαλό του ένα μεγάλο και σπουδαίο έργο, να ενώσει τους κατοίκους όλες τις Αττικής σε μία πόλη. Μέχρι τότε οι κάτοικοι της Αττικής ήταν σκορπισμένοι σε μικρά χωριά, μάλλον αν μεταξύ τους και δεν ενδιαφέρονταν για το κοινό καλό. Ο Θησέας κατάφερε να πείσει εύκολα τους φτωχούς και πιο δύσκολα τους πλούσιους και δυνατούς. Έτσι, ίδρυσε την πόλη της Αθήνας και όρισε και μια κοινή γιορτή για όλους, τα Παναθήναια. Πλούταρχος Φυσέας. Παράθεμα δεύτερο. Οι δρακόντιοι νόμοι. Ο δράκοντας όρισε για όλα τα δικήματα μια τιμωρία, τον θάνατο. Όσοι κατηγορούνταν για τεμπελιά, τιμωρούνταν με θάνατο. Επίσης και αυτούς που έκλεβαν φρούτα ή λαχανικά τους τιμωρούσαν το ίδιο αυστηρά όπως εκείνους που είχαν σκοτώσει. Γι' αυτό ο Δημάδης πολύ σωστά είπε ότι ο Δράκοντας έγραψε τους νόμους του με αίμα και όχι με μελάνι. Μάλιστα ρώτησαν και τον ίδιο γιατί όρισε ως τιμωρία για όλα σχεδόν τα δικήματα το θάνατο. Εκείνος τότε απάντησε ότι τα μικρά δικήματα αξίζουν αυτή τη τιμωρία. Για τα μεγάλα όμως δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από αυτήν. Πλούταρχος Σόλωνας.